πίσω. Τελειά, γκρέλο. Βάλει μόχι γάμ. Κάτι κάνει. Κάτι κάνει, είναι. Τι κάτι κάνει, μια χαρά κάνει. Ξέρεις ότι το καθαρίζεις 5 μέρες να είσαι εδώ να. Βάλει αέρα το δυστρίχτη του άκρη. Δεν είναι. Άι αυτό το πράγμα. Γιώργο μου κούπα. Θα υπάρχει το πράγμα. Μου θα πάνε. Πίσω. Μπράβο σου παιδιά. Τα μάθετε. Βλέπεις το κρυθάρι που μένει εδώ. Γιωργάκι μου, θα πέφτουν τα άσχερα πάνω σου, φύγε από εκεί. Γιώργο, έλα εδώ, φύγε από εκεί. Λοιπόν, Γιάννη, θα μας πεις τώρα εδώ, καταρχήν, όπως βλέπουμε, τώρα... Κάτσε να σου πω τώρα εγώ. Έχουμε τελειώσει το αλώνισμα, το που κάναμε. Ναι, βγάλαμε και... έξω τη μηχανή. Βγάλαμε τη μηχανή έξω, είναι στη θέση της. Ο γάιδερος είναι εδώ κι αυτός. Εδώ τρώει και ξεκουράζεται. Δεν την έβαλες και... μέχρι για τη βάλουμε. Τώρα... Έχουμε τώρα φτάσει σκεφά. Τώρα φυσάει λίγο αεράκι, βλέπεις το φαντιερόλι που... Ναι. Μας δείχνει την κατεύθυνση του ανέμου. Ωραία. Θέλει να πηγαίνει ακριβώς εδώ. Ναι. Γιατί το αλώνι δεν ήταν χτισμένο τυχαία εδώ. Είναι χτισμένο για να κουνάνει άνοιγμα εδώ και φέρνει, και φέρνει βορειαδάκι ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Και το χτίσανε εδώ για να... Άρα δηλαδή πρέπει να μην έχει δεν πρέπει να έχει μπροστά κάτι να το φράζει. Όχι, δεν πρέπει να έχει ούτε φυσικό εμπόδιο, ούτε ναι. Έχουν χτίσει σπιτάκια, ούτε θεμονιές, τίποτα μπροστά. Ναι. Η θεμονιά και ο αχυρώνας είναι από εδώ. Πάει πάντα πίσω από το άλλο. Ο τείχος του αχυρώνα κρατάει το ψηλό άχυρο, μένει εδώ, δεν το παίρνει να πάει στο φάρο. Εσύ. Και τώρα που φυσάει ο αέρας ακριβώς αυτός που θέμε, θα προσπαθήσουμε τώρα να το καθαρίσουμε. Έχουμε κάνει αυτή τη λακκούβα για να μένει το βαρύ κριθάρι εδώ. Και το άχυρο σιγά σιγά θα βγει έξω από το αλώνι. Θα βγει το άχυρο έξω και θα μείνει μέσα ο καρπός. Ναι. Εσύ κάνεις πάντα με... Μόνο με βοριά κάνεις αλώνισμα. Με βοριά θέλει. Μόνο με βοριαδάκι και το όχι δυνατό. Το συγκεκριμένο αλώνι ή όλα τα αλώνια κάνουν με βοριά. Το συγκεκριμένο αλώνι. Δηλαδή υπάρχει άλλο αλώνι που κάνει με άλλο καιρό. Ανάλογα, ναι, σε ποιο σημείο, σημείο είσαι. Ναι. Συνήθως είναι βορεινά επειδή το καλοκαίρι είχε βοριαδάκια. Ναι. Είμαστε ο Γιάννη. Πάμε να μας πει και ο Μαστρογιάννης εδώ. Για έλα μαζί να μας πει και ο Μαστρογιάννης. Ο Μαστρογιάννης ο Γεροντόπουλος, παλιός και αυτός ξέρει από αλώνια. Μαστρογιάννη, θα μας πεις και εσύ δύο κουβέντες. Τι, σαν τι να σου πω, πες μου. Λοιπόν, τώρα όπως είπε ο Γιάννης, εδώ το αλώνι πρέπει να τραβάει λίγο όπως τραβάει σήμερα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Για να... Να καθαρίζει. Να μένει ο καρπός μέσα και το άχυρο να φεύγει, ναι, έξω. Αυτό πάει... Αυτό που περισσεύει πάει εδώ που έχει σαλάκο. Ναι, το άχυρο. Το άχυρο όλο θα το μαζέψουμε εδώ. Πάνω πιάνε.
ζητήσαμε όλοι τον καρπό τον ειδήσαμε όλοι τώρα. Για να τον πάρω πάει πίσω. Γιωργάκη, λίγο πιο πίσω έλα. Λίγα, Γιωργάκη, λίγα. Αυτό το σκηνή που έχει εδώ, τι ακριβώς... Γίνεται διαχωρισμός, άχερο με καρπό. Α, το έχουμε βάλει ας πούμε σαν οδηγό. Ναι. Μάλιστα. Το άχερο πάει έξω, το καρπός πάει πίσω. Ναι. Θα χώσεις το κύριο Αντώνη, μην κάνεις τέτοια. Όχι, είναι και τόσο... Λοιπόν, ο Μαστρογιάννης τώρα θα μας δείξει ακριβώς τον τρόπο που κάνουμε το αλώνισμα. Πάμε. Όχι το αλώνισμα, το λίχνισμα. Το λίχνισμα, συγγνώμη. Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Βλέπουμε ότι το άχυρο φεύγει από εδώ και αποθηκεύεται στην ουσία, ας το πούμε έτσι, εδώ στο λακάκι που υπάρχει και μέσα στο αλόνι μένει ο καρπός. Λοιπόν Γιάννη, από ό,τι καταλάβαμε τώρα όλο αυτό το άχυρο εδώ του αλωνιού λίγο θα φύγει. Θα πέσει από κάτω και θα μείνει μέσα μόνο το κριθάρι. Ναι. Αυτό το άχυρο μετά εσύ θα το πάρεις, το βάλεις στα τσουβάγια να το έχεις για το χειμώνα να τα είσαι ζωντανά σου, έτσι. Το αποθηκεύουμε το χειμώνα για τις αγελάδες, ναι. Τα γαϊδούρια, το άλλο, μουλάρια. Και μέσα εδώ στο αλώνι θα μείνει μόνο ο καρπός του κριθαριού, έτσι. Θα μείνει μόνο ο καρπός. Δεν χρειάζεται αρκετή ώρα για να βγει το άχυρο έξω και μετά περισσότερη ώρα να καθαρίσει τελείως το κριθάρι. Πρέπει να γίνει πεντακάθαρο. Και πώς, έχει ούτε σκόνη. Πώς καθαρίζει, το ξαναπετάς πάλι πάνω με τον αέρα. Με τον αέρα, Τον αέρα συνέχεια. Έχουμε ναι, το δρυμόνι, είναι ένα κόσκινο. Α, και με το δρυμόνι. Το βάζουμε στο δρυμόνι και λίγο. Ναι, και το κουνάμε έτσι και πέφτει το κριθάρι κάτω. Και τα άχυρα ή ξύλα ή διάφορα ξένα σώματα τα ρίχνουμε έξω για να τα φανταζόμα. Ναι, εσύ κρατάς μόνο το καθαρό κριθάρι. Ναι, μόνο το καθαρό. Το οποίο αυτό το έχεις για τα ζωντανά σου το χειμώνα. Ναι, το κάνουμε και αλεύρι. Α, κάνεις και αλεύρι. Ναι, το κάνουμε. Μπορώ να το κάνω αλέσιμο, το κάνουμε και αλεύρι. Το να μίξουμε με σταρένιο αλεύρι και να φτιάξουμε ψωμί. Το κάνεις δηλαδή εσύ αυτό. Το κάνουμε, ναι. Α, πρέπει να μας το δείξεις. Επίσης είναι σημαντικό να φύγει όλη η σκόνη από το κριθάρι, να μην έχει μέσα σκόνη. Γιατί πρέπει να είναι άχερα χάμω. Θα πιάσουν και τάντια, να μην φεύγουν. Περίμενε ο Γιώργος. Αν γύρω στα λέει στο μικρό. Να μαθαίνει λοιπόν, και ο μικρός. Βέβαια, άμα δεν το πεις έτσι. Πρέπει να φύγει σκόνη τελείως από το κριθάρι. Ναι. Γιατί αλλιώς θα αρχίσουν μέσα εκεί έχει αυγά έντομα και αρχίζουν και το τρώνε. Ναι. Το κριθάρι. Και μετά όταν το πιάνεις, σε πιάνει και μια φαγούρα. Γι' αυτό βάζουμε και πάλι τις κολυνζιές που είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Αυτό με τις κολυνζιές, επειδή μας ρώτησε για κάποιος. Αυτή η κολυνζιά μπορεί να τη βάλει σε οποιοδήποτε φυτό, έτσι. Δηλαδή σε οποιοδήποτε. Και στο φάβα και στο σιτάρι και παντού. Να μας τη δείξεις και μετά ποια είναι που την έχεις εδώ. Ναι, δεν είναι κάτι χημικό ή κάτι τοξικό. Είναι απολύτως φυσικό και το προστατεύει. Έχει εντομοποθητικές ιδιότητες. Επειδή μυρίζει δεν πάει κοντά τίποτα. Δεν το πειράζει. Ναι. Το κριθάρι πού το αποθηκεύει, σε τσουβάλια μέσα, πού? Συνήθως σε τσουβάλια και σε πύληνα κιούπια. Και σε κιούπια. Και βάζουμε στρώσει κριθάρι, στρώσει κολυτζιές. Α, έτσι πάει. Για να είναι μέσα αρκετό από αυτό το φυτό, να μην μας κόψει το κριθάρι, να μην βγάλει μαμούνια. Και φυσικά θα κρατήσεις πάλι σπόρο για τον χρόνο και αυτό. Είπαμε ότι οι σπόροι σου είναι πάνω από 100 χρόνων. Είναι αιώνες εδώ στο νησί. Αιώνες. Ναι, αιώνες είναι. Έτσι του γνώρισε, αιώνια. Έτσι, από τον παππού, από τον προπάπου. Παππού, και... προπάπου, ναι, συνέχεια αυτό το. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση γιατί πιστεύω ότι θα έχουν μείνει λίγοι, θα έχουν εξαφανιστεί αυτοί οι σπόροι. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι ακόμα που το κρατάνε και κάποιες σπόροι σώζονται, κάποιοι έχουν χαθεί. Ωραία. Οπότε έχεις ακόμα εδώ, βλέπω, πολλή δουλειά. Δηλαδή, από τη μέρα που θα ξεκινήσεις να αλωνίζεις μέχρι να τελειώσεις, έχει στην ουσία αρκετά μεροκάματα. Έχει δεν πολλές είναι, μέρες. Είναι μεροκάματα. Ατελείωτα. Δηλαδή, άμα τα βάλεις κάτω, μπαίνεις μέσα με χίλια, ας το πούμε. Ναι, μα... Να το κάνεις κάτω, σήμω. Δεν το κάνεις για... Το κάνεις επειδή σ' αρέσει και επειδή... Και να... Σ' αρέσει να παράδοση. Να δούμε για τα παιδιά πώς γίνεται. Ναι.
Και το καλό είναι ότι σε ακολουθούν και τα παιδιά, τα μικρά. Μπορεί να δεν ξέρει, μπορεί να κάποια στιγμή να χρειαστεί πάλι να ξαναγίνει αυτό. Δεν αποκλείεται. Δεν χρειάζεται ούτε πετρέλαιο, ούτε ρεύμα. Ο γάιδρος που είναι εδώ. Όρεξη να έχεις, όρεξη. Και οι άνθρωποι να έχουν όρεξη για δουλειά. Ναι. Και ο παππούς εδώ να μας λέει τα. Αυτά τα μυστικά, γιατί είναι τέχνη. Άμα δεν ξέρεις την τέχνη, μια εβδομάδα θα τα σκαλίζεις, δεν θα το καθαρίσεις. Ε, βέβαια. Ο Μαστρογιάννης. Και ο Μαστρογιάννης είναι τεχνίδης, ξέρει την τέχνη. Ο Μαστρογιάννης, πόσα χρόνια την κάνεις αυτή τη δουλειά του? Από παιδάκι. Από παιδάκι. Του πατέρα μου τα χέρια, τα ξέρω όλα. Και έρχεσαι εδώ και βοηθάς. Βοηθώ το φίλο. Αλλά έχεις και δικό σου αλόνι. Βεβαίως έχω. Τα δικά μου τα τελείωσε. Το τελείωσε το δικό σου. Τέρμα εγώ. Ωραία. Θα μας δείξεις, Γιάννη, και την κολλησιά σε από περιέργεια. Τώρα έχουν μείνει κάποιες κορφές μέσα που δεν έχουν τρίψει ούτε με το γάιδρο ούτε με τη μηχανή. Είναι πολλές από ό,τι βλέπεις. Αυτές τώρα θα τις βρούμε στο τέλος. Θα μείνουν εδώ που είναι βαριές και θα τις μαζέψουμε στην άκρη με τη σκούπα αυτή από πάνω το. Από πάνω το βουνό που θα είναι το κρυθάρι. Κάνουμε έτσι με τη σκούπα και μαζεύουμε τις κορφές. Πού είναι για φωτογραφία, συγγνώμη. Ναι, παλιά το κάνανε με ένα χόρτο που το λέμε γούδουρα. Ναι, ναι, που έπαιζε το ρόλο της σκούπα. Δεν είχαν σκούπες. Ναι. Τώρα σε έχει σκούπα, το κάνουμε με τη σκούπα. Και το θα τις χτυπήσουμε πάλι με ένα ξύλο. Ποιο θα τρίψουν καλά. Αγούδουρα. Αρή σκούπα. Αγούδουρα είναι το βαλσαμόχορτο. Ναι. Που κάνουν το βάλσαμο. Ναι, ναι, που το κάνανε σκούπες παλιά. Τα κάνανε σκούπες. Για... Δεν υπήρχαν παλιά. Για τις δουλειές, για το αλόνι, για τις θεμονιές. Και ο αχυρώνας δεν είναι χτισμένος σε τυχαίο σημείο. Δηλαδή. Το άχυρο πέφτει όλο εδώ έξω κοντά στην πόρτα. Α, πέφτει εδώ με τον αέρα. Και το έσπροφναν με το ριχάλι, το έσπροφναν μέσα και το έβαζαν από το αποθηκευμα. Α, το βάζαν έτσι. Γιατί μέσα. Παλιά δεν είχαν και σακιά, δεν είχαν σουβάγια και σακιά. Γιατί έβαζαν χύμα μέσα. Γιατί όπως είπαμε, αυτό το αλόνι είναι εδώ μπορεί να είναι και 200 χρόνια. Ίσως και παραπάνω. Είναι... Ίσως και παραπάνω. Είναι. Πολλά οπότε, εδώ. Αν έπεφτε παράδειγμα από την άλλη μεριά, για να το φέρεις εδώ. Η βράχη που είναι έτσι καθαρή και εδώ η λακκούβα κρατάει τα άχυρα και να φρεσκάρει ο αέρας το απόγευμα ή το βράδυ, δεν μπορεί να τα πάρει. Είναι προφυλαγμένο. Δεν μπορεί να τα πάρει. Πανεμίζει εδώ ο τείχος, έχει λακκούβα. Η λακκούβα αυτή παίρνει όλη την ποσότητα του αλουμινιού. Να πέσει όλη μέσα πάλι δεν θα γεμίσει. Έχει το σκοπό του. Ναι, δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν είναι. Αν ήταν σοφία, σε ευθεία μεριά και δεν ήταν αυτός ο λάκκος, θα το χάναμε όλο το άχυρο. Ναι, με τον πρώτο τώρα αέρα θα φυσάει. Σε μια ώρα μπορεί να πιάσει αέρας, θα φύγει το άχυρο, θα γεμίσει τα χωράφια. Ναι, τώρα όσο και να φυσήξει δεν και πάει πουθενά. Χάσαμε όλο τον κόπο ναι. Όλη τη χρονιά. Και είμαστε και δίπλα, η πόρτα είναι δίπλα, οπότε το περνά κατευθείαν μέσα. Εδώ θα γεμίσει, μόλις βγει αυτό. Ναι, βέβαια, όλο αυτό το αλόνι θα έρθει εδώ. Και ανοίγουμε την πόρτα και το περνάμε κατευθείαν μέσα. Μάλιστα. Είναι πολύ παγίδα από πάνω, έχει πλάκες. Δεν έχει μπετό ούτε δοκάρια. Α, δεν έχει δοκάρια. Είναι πλάκες όλο, μονοκόμματες. Α, είναι μεγάλες πλάκες που έχουν πιάσει. Πλάκες. Έχουν πιάσει από τη μια μεριά. Ναι, βλέπεις που είναι λίγο κλείνει ο τείχος δεξιά και αριστερά για να φτάσουν οι πλάκες. Ναι, 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 ναι. Δεν υπήρχαν με άπειρο μήκος πλάκες. Κλείνανε τον τείχο για να φτάσουν οι πλάκες να πατήσουν. Να στεγαστεί. Και γι' αυτό είναι και μακρόστενη και δεν είναι ας πούμε τετράγωνη. Ναι, για να φτάσουν έχει... αυτές οι πλάκες από εδώ μέχρι εδώ. Είναι γύρω στα 2,5 μέτρα το φάρδος. Παραπάνω δεν μπορεί να βρεις πλάκα και δεν στέγει κιόλας. Και φυσικά έχει τεράστια δροσιά εδώ μέσα παρόλο τη ζέστη που κάνει σήμερα. Είναι η καλύτερη μόνωση. Είναι μονωμένο, ναι. Είναι με πέτρα χτισμένο. Φαρδιά του βάρια. Μάλιστα. Το καλύτερο από όλα, Γιάννη, είναι ότι έχεις όρεξη και το κάνεις. Παρόλο που, για να πούμε την αλήθεια, εσύ η δουλειά σου είναι, είσαι ξυλουργός, δεν έχεις καμία σχέση με αυτά. Αλλά επειδή σ' αρέσει, συντηρείς και την παράδοση και κάνεις αυτό που σου αρέσει, το βλέπουν και τα παιδιά σου. Και το κάνει ακόμα και ο πατέρας μου, και το βλέπουν και τα παιδιά. Δεν το κάνεις ούτε για οικονομικούς λόγους ούτε για τίποτα. Και μπράβο σου και σου ευχόμαστε να συνεχίσεις να το κάνεις, γιατί κάποια στιγμή θα το βλέπουμε μόνο στις φωτογραφίες. Άμα θες να μας δείξεις λίγο την κολλησιά, επειδή. Ναι, πάμε να την. Επειδή κάποιοι ρώτησαν. Έχει πάει καμία που. Αυτή δεν είναι και τόσο δυνατές. Στην Πάρο βάλουν αυτές, λέει.
νεροκολλίζει τη δέντρα. Χωράφια είναι πιο. Ναι, έχει δύο, έχει δύο ειδών δηλαδή. Και πάμε να δούμε αυτή που έχει τώρα εδώ. Έχει μια που, αυτή εδώ που είπε, αλλά έχει και άλλη μια που βγαίνει μέσα στο χωράφι. Εκεί που βάζει το κρυθάρι δηλαδή. Αυτή εδώ τη λένε και νεροκολλιτζιά. Βγαίνει εδώ, έχει υγρασία. Ναι. Βγάζει ένα κίτρινο λουλουδάκι. Ναι, και αυτό το φύλλο τη είναι λίγο έτσι. Αυτό σαν κολλάει λίγο. Αυτό φαίνεται, και μυρίζει και. Μυρίζει ωραία, μύρισε να δεις, έχει ένα ωραίο άρωμα. Μυρίζει έντονα και αυτό να πούμε ότι δεν είναι η κολλητσίδα, είναι άλλο φυτό. Εμείς το λέμε κολλητζιές ή νεροκολλητζιές. Ναι. Και είναι και κάποια άλλα που μοιάζει με αυτό. Ναι. Είναι, αυτό είναι πολύ ετές φυτό, είναι εδώ χρόνια. Ναι, χειμώνα καλοκαίρι. Τα άλλα όμως είναι μόνο ετή, βγαίνουν τώρα το καλοκαίρι. Ναι, ναι. Φυτρώνουν συνήθως σε χωράφια που έχουμε κόψει το κρυθάρι. Βγαίνουν μετά αυτές οι κολλητζιές. Αυτό, αυτό τώρα κόβεις έτσι ένα κομμάτι, έτσι. Ναι. Κόβεις το κομμάτι αυτό και το βάζεις μέσα στο κρυθάρι. Το βάζουμε μέσα στο κρυθάρι ή μέσα στο βάζουμε σιτάρι. Βάζουμε τόσο κρυθάρι, βάζουμε να πάρουμε μια στρώση με κολλητζιές. Ναι. Μετά βάζουμε πάλι πάνω κρυθάρι και πάνω πάνω βάζουμε πάλι στρώση κολλητζιές. Ναι. Το βάζουμε και στα άχυρα. Γιατί καμιά φορά μένουν σποράκια από κρυθάρι μες στο άχυρο. Και αρχίζουν και εκεί λίγο, μέσα έντομα. Με λίγα λόγια όπου και να το βάλεις. Όπως πιάσεις και σε πιάνει φαγούρα, σε ενοχλεί. Με λίγα λόγια όπου και να το βάλεις, προστατεύει αυτό. Δεν είναι κάτι. Είναι έντομο αποθητικό. Δεν αρέσει στους ημυροδιάδες. Επειδή μυρίζει. Το τρώνε τα ζώα, όχι. Δεν το τρώνε τα ζώα, όχι. Εντάξει. Και οι άλλοι που βγαίνουν στα χωράφια είναι μικρότερο από αυτό. Ναι. Αλλά σχεδόν την ίδια μυρωδιά έχει. Είναι τις ίδιες οικογένειες, απλώς αυτό είναι λίγο πιο μεγάλο, το άλλο που ναι, και αυτό είναι πολλά χρόνια. Ναι. Είναι, δεν είναι μονοετές, το άλλο είναι μονοετές. Ωραία. Να δούμε αν έχει εδώ κάτω που είχαμε κόψει το κρυθάρι. Να πάμε να δείξουμε, να φέρουμε μερικά, να τα δούμε. Εντάξει, αφού τώρα καταλάβαμε ποιο είναι, αυτό το φυτό είναι. Το ίδιο είναι, απλώς είναι λίγο πιο μικρό. Είναι ίδια, στην ίδια κατηγορία. Είναι η μυρωδιά του είναι ίδια. Ναι, η μυρωδιά του είναι ίδια, η ίδια κατηγορία. Η μυρωδιά του είναι ίδια, ακριβώς ίδια μυρίζουν. Ωραία. Τώρα ο καιρός βοηθάει, δεν είναι και. Μαστρογιάννης βλέπω έχει. Μαστρογιάννης προσπαθεί, ο καιρός δεν βοηθάει και πάρα πολύ. Ναι. Λίγο σταματάει, λίγο τα στρίφει δεξιά-αριστερά. Εντάξει, σιγά-σιγά θα τα βολέψει. Θα τα πάει πάνω του, είναι λίγο. Για πες μας τώρα έτσι για να κλείσουμε κάτι που θέλω να μας πεις, οτιδήποτε. Πώς βλέπεις τα πράγματα εδώ στη Σύφνο? Ελπίζουμε να μην χρειαστεί ποτέ να πεινάσουμε, αλλά. Παλιότερα τουλάχιστον οι αγρότες ήταν αυτάρκες. Θυμάμαι τον πατέρα μου είχε τα πάντα. Από κρασιά, από λάδια, από κρέας, από τυριά, από. Είχε τα πάντα. Τώρα, το ψωμί του έφτιαχνε και τα κουλούρια του έφτιαχνε από το δικό του αλεύρι. Δεν είχαν ανάγκη ούτε από χρήματα, ούτε από κάποιον εξωτερικό συνεργάτη να τους βοηθήσει. Ήτανε αυτάρκης. Είχε τα πάντα στο κελάρι του, στο σπίτι του. Τώρα, άμα σταματήσει μια εβδομάδα το καράβι να έρθει, θα πεινάσουμε κυριολεκτικά. Και δεν μιλάμε για καλοκαίρι τώρα που έχει κόσμο. Ακόμα και το χειμώνα που είμαστε λίγοι. Άμα δεν έρθει το καράβι, θα πεινάσουμε. Άλεξα, τα παίρνουμε τα πάντα. Καταλήφθηκαν γιατί δεν είναι πια η ανάγκη επιβίωσης. Ναι. Παλιότερα, αν δεν είχες αλώνι, να αλωνίσεις, να κάνεις το στάρι σου, να το πας μετά στο μήλο, να το αλέσουν, δεν είχες αλεύρι, δεν είχες να φας. Οπότε. Τώρα είναι εύκολο, πας στο σούπερ μάρκετ ή στο φούρνο, κατευθείαν αγοράζεις με το άλλο ψωμί. Ναι. Και εκτός αυτού, είπαμε, αυτό είναι ένα το πράγμα που κάνεις τώρα, σου στοιχίζει περισσότερο τα μεροκάματα που κάνεις. Σίγουρα, δεν μπορείς να το δεις. Αλλά εντάξει. Αλλά έχουν χάσει, πιστεύω, την οικονομική τους αξία τα αγαθά. Γιατί την. Βιολογική τους, την πραγματική τους αξία, νομίζω δεν την έχουν χάσει. Αυτό το στάρι για το κρυθάρι που θα βγει από εδώ, ίσως θα το κάνεις αλεύρι, θα το κάνεις κάποιο άλλο παρασκευάσμα, είναι τελείως διαφορετικό. Ναι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που αγοράζεις. Και η βιολογική του αξία είναι τεράστια. Έχει μεγαλώσει χωρίς λιπάσματα, χωρίς νερό, χωρίς εντομοκτώνα, χωρίς φυτοφάρμακα. Είναι. Πολύ σημαντικό. Και είπαμε και είναι και. Ακόμα και η συντήρησή του γίνεται χωρίς εντομοκτώνα. Χωρίς. Είναι και σπόρος που είναι αιώνες. Αιώνες. Δεν είναι ότι το πήρε έτοιμο το σπόρο. Είναι σημαντικό, το λέω και στα παιδιά, να κρατήσουμε τους σπόρους. Ναι. Έχεις και άλλους σπόρους εσύ, δε αυτούς από. Ναι, βέβαια. Στον κήπο, το περιβόλι που λέμε, τα έχουμε όλα τα κρεμμύδια. Άσπρα κρεμμύδια είναι και αυτά παραδοσιακά ντόπια. Πολλά χρόνια ναι. Τα έχουμε εδώ. Ναι. Πεπόνια, καρπούζια. Φασολάκια μαυρομάτικα, ρεβίθια, φάβα, αυτό το λαθούρι που έχουμε εδώ.
Κάνεις και φάβα δηλαδή? Κάνουμε, ναι, φέτος ήταν πολύ πολύ μικρή η παραγωγή, πολύ λίγο κάναμε, δεν έβραξε πολύ. Πέρσι ήταν λίγο καλύτερα. Μπράβο. Πρόπερσι είχαμε κάνει πιο πολύ. Δηλαδή το νησί, άμα έχεις όρεξη, το νησί σου προσφέρει τα πάντα δηλαδή. Το νησί έβγαζε τα πάντα. Και... και ρεβίθια, γι' αυτό και τα ρεβίθια είναι το παραδοσιακό. Γι' αυτό τρώγαμε συνέχεια ρεβίθια. Γιατί υπήρχαν πολλά. Τώρα πια είναι 2-3-4 που φυτεύουν ρεβίθια. Και δεν συμφέρει κιόλας. Δηλαδή, άμα το δεις και... έχει πολύ κόπο, πάρα πολλά μεροκάματα. Και... εντάξει, να πάρεις και τι. Τα ρεβίθια πλέον στο σούπερ μάρκετ είναι τσάμπα. Είναι τσάμπα αυτό. Βέβαια, αν φας τα ρεβίθια τα παραδοσιακά, τα συφνέκα, έχουν και άλλη γεύση και άλλη... βέβαια, βέβαια το παραδοσιακά τα συφνέικα, να είναι και με λάδι συφνέικο, να είναι και στο φούρνο αυτό, το, ναι, με τα ξύλα, δηλαδή είναι το ένα μετάλλο, δεν είναι, είναι συνδυασμός. Σίγουρα, δεν είναι μόνο... τρως ένα πιάτο ρεβίθια και μπορεί να δουλεύεις όλη μέρα. Ναι. Σου δίνει τεράστια δύναμη και ενέργεια. Μάλιστα. Έτσι όπως είναι το κλίμα ξηροθερμικό του νησιού, είναι συμπυκνωμένες και οι γεύσεις και η δύναμη του σπόρου και του κάθε... και αυτό ισχύει και σε όλα, έτσι. Όταν πάρεις ένα δικό σου μανταρίνι, μυρίζει όλο το σπίτι μέσα. Ναι. Καθαρίζει ένα αγγούρι. Ντομάτες, κόβεις την ντομάτα και μυρίζει. Αυτό. Περνάνε εδώ καμιά φορά και βλέπουν που ελονίζουμε ή βλέπουν που. Τους κερνάω μια ντομάτα, λίγο τυρί, λίγο μια μανούρα γυρωμένη και. Τι είναι αυτό, δεν έχουμε ξαναφάει τόσο νόστιμη ντομάτα, τόσο μυρωδάτη, τόσο γευστική. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλω. Πάμε να κάνουμε και λίγο, λίγο δουλειά, να βγάλουμε. Ωραία, λίγα άχυρα. Να κάνεις και λίγο δουλειά. Θα ευχαριστήσουμε εδώ και τον κύριο Άγγελο. Να σε ευχαριστήσουμε για όσα μας είπες. Γιατί αυτά δεν τα βρίσκεις πια εύκολα. Είπαμε στη Σύφνο να είναι 4-5 που κάνουν πια αλώνι. Μπορεί να μην είναι και ούτε τόσο. Μπορεί να και πιο λίγοι. Και σε λίγα χρόνια θα κάνει κανένα. Ευχαριστούμε και τον κύριο Γιάννη που μας είπε και μας έδειξε περισσότερο. Να είσαι καλά. Και τα παιδιά εδώ. Εντάξει. Ελπίζουμε να είμαστε καλά. Όλοι στη δουλειά, όλοι στο φαΐ. Όλοι. Λοιπόν, θα έχουμε κι άλλο ριχάλι. Θα κάτσεις να βοηθήσεις εδώ τώρα. Θα κάτσω, τι θα κάνω. Ωραία, τώρα. Το ριχάλι, μια που είπες το ριχάλι είναι αυτό. Εδώ η τρία, να το πούμε, λέγεται ριχάλι, έτσι. Αυτό το πει η πυρούνα, ναι. Ναι, για σήκωσε λίγο να τη δείξουμε. Την οποία αυτή, αυτή υπάρχει και... είτε σιδερένια είτε ξύλινη. Έχει και ξύλινη πιο πέρα. Και... έχουμε και... παλιά είχαν ξύλινα. Αυτό εδώ το, και το συνήθως... λες ριχάλι. Συνήθως αυτό το βάζουμε αργότερα, που θα έχει μείνει κρυθάρι πολύ. Α, όταν αυτό έχει το σκοπό του. Ριχάλι, πώς το λένε? Ριχαλδόφιαρο. Τώρα στην αρχή που είναι μόνο τα άχυρα, που έχει πολλά άχυρα, βάζεις αυτό, το σιδερένια. Σιδερένιο, μετά αυτό πάει τελευταία. Και μετά στο τέλος που είναι πολύ κρυθάρι, πάει σε αυτό εδώ που είναι ξύλινο. Για να έχει πιάνε... άλλο ξύλινο που δεν έχει δόντια. Α, που είναι σαφτιάρι. Είναι ίσιο, σαφτιάρι. Είναι σαφτιάρι, ναι. Είναι ίσιο, ναι. Είναι το τέλος. Μάλιστα. Άρα το κάθε πράγμα είναι τυχαίο, έχει κάθε το σκοπό του. Και... ωραία, λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και πάλι και πάμε για δουλειά τώρα. Για δουλειά. Λοιπόν, ωραία. Και... βάλε το πουκαμισό σου να μην γεμίσει άχυρα και πιάσει το ριχάλι. Αυτά είπε, έχουν και μεγάλη φαγούρα. Δεν μπορεί να την κάνει ο καθένα στη δουλειά. Άμα σε πιάσει και είσαι λίγο αλλεργικό, τεράστια φαγούρα. Έτσι, όσο με τον υδρότα μπαίνει πάνω στη σκόνη. Ναι. Ναι. Γι' αυτό φοράμε μακριά πουκάμισα να είμαστε κάπω πιο προστατευμένοι. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τα λέμε. Πιστεύω και να πούμε κι άλλα πιο πίσω. Καμιά φάβα που είπε, κάνα ρεβίθι, ό,τι είναι, θα δούμε. Γιατί. Αρέσει και στον κόσμο αυτό να ξέρεις. Πολλοί δεν έχουν ιδέα, δεν το ξέρουν δηλαδή. Και δεν μιλάμε τώρα για ανθρώπους της πόλης ακόμα και ντόπιοι δεν έχουν δει. Μην νομίζεις. Και πλέον έχουν εγκαταλειφθεί. Είναι αυτό πολύ που πιο εύκολο να πας στο σούπερ μάρκετ. Δίνεις 3-4-5 ευρώ και παίρνεις ό,τι θες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς, να είστε καλά. Πες. Τον αέρα τώρα το δουλεύουμε, έχει φύγει όλο το άχυρο, έχει ξεχωρίσει και έχει μείνει σχεδόν καθαρό το κρυθάρι, το σπόρο. Είναι βαρύτερο, έχει μείνει μες το αέρα. Πολύ ωραία. Τώρα θα το κρατήσουμε, θα το προσγεύσουμε, θα το έχουμε για να σφύρουμε και για να κάνουμε αλεύρι. Σύμφωνα το λέμε δρυμόνι. Μένει μέσα τα χοντρά όλα,